ήταν μια όμορφη πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω και εγώ και άλλη μια φορά και την ομάδα του Παναθηναϊκού αλλά και την εταιρεία Στίχημα. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, ειδικά τα πλάνα που ήμουν πιο μικρό. Είχαν τα δω πάρα πολλά χρόνια. Είχε ανθρώπου που του αγαπώ και έχουν ξαναπεί ότι μέσα από το χώρο του μπάσκετ μπόρεσα και του γνώρισα. Είδα φίλους μου που έχουν τους δω, τον κουμπάρο μου και τους άλλους μου καλούς μου φίλους από την Καστοριά και νομίζω ήταν κάτι πολύ όμορφο και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στο Στίχημα και στον Παναθηναϊκό. Καλά, ναι, σίγουρα, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι δεν περίμενα να πάει έτσι, να γίνει η ζωή μου, να γίνει η καριέρα μου, όπως εξελίχθηκε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Πραγματικά νιώθω ευλογημένος για αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι πολύ όμορφο και μέσα σε ένα ντοκιμαντέρ σε 55 λεπτά που διήρκησε, βλέπεις πώς ξεκίνησες, πώς πήγες. Εν πάση περιπτώσει, όλη την πορεία που έκανε ένας αθλητής για να φτάσει μέχρι εδώ που έφτασε. Δεν μπορεί υπάρχουν στιγμιότυπα που θέλει να βάλει μέσα από το ντοκιμαντέρ. Στιγμιότυπα που δεν είδε, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει. Όχι, πιο πολύ χάρηκα είδα που ήμουν πολύ μικρό και έπαιζα στην ομάδα στην Καστοριά μου. Δεν τα είχα δει καν. Αυτό ήταν. Είδα φωτογραφίες που ήμουν στο γυμνάσιο. Αυτά ήταν. Τα άλλα εντάξει, τα έχουμε δει. Είναι πρόσφατα. Αυτό γίνεται δροφτάρι. Εντάξει, δεν τρώω ψάρι. Τώρα το τελευταίο καιρό έχει αλλάξει αυτό και τρώω. Εντάξει, ο Δωρής έκανε μια. Έχει γίνει μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι για να τη λέω. Ωραία πλάκα, δεν είναι για να τη λέω. Ωραία πλάκα, την κάνω για σκηνή του στον κόσμο. Καλά, ο Σάρας, ναι, εντάξει, ο Σάρας όλοι ξέρουμε νομίζω πάνω κάτω χαρακτήρα είναι και. Τα είπε, δεν χρειάζεται να σα τα πω. Υπερέβαλε αυτό στην αιμονή που έδειξε στρατώντα. Όχι, δεν υπερέβαλε. Έχω μια αιμονή με το πουφάν μου. Συνήθω δεν θέλω να φεύγει από δίπλα μου το χέρι. Και με τη λίμνη τη Καστοριά. Με τη λίμνη, εντάξει, νομίζω ότι το παρατράβηξε. Δεν ήμουν τόσο. Όντω η Καστοριά είναι μια πολύ ωραία πόλη. Υπήρχε κάποια στιγμή στην Καστοριά στην οποία πραγματικά ένιωσε υπερηφάνεια ή συγκίνηση ή κάποιο ανάλογο συνέστημα. Εντάξει, σε όλη τη διάρκεια ένιωσα και συγκίνηση αλλά και περήφανος. Νομίζω ότι όλο το ντοκιμαντέρ ήταν οι δύο λέξεις αυτές που είπες, και συγκίνηση αλλά και περήφανεια. Θέλω άρα να λέω ότι θα ήταν ένα ρίσκο να δούμε το Διαμαντίδη εκτός Ελλάδος, εκτός Ευρώπης. Μετά από τόσα χρόνια υπάρχει ένα αποθυμένο. Κανένα αποθυμένο δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά για μένα, ήταν πάρα πολύ ωραία που κατάφερα και έμεινα σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό 12 χρόνια. Πρόσφερε όλα όσα ήθελα, τα πάντα, δεν είχα κανένα παράπονο και είμαι ευτυχισμένος που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Σίγουρα θα μου λείψει ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα μου λείψουν τα πάντα. Όταν ξεκινάς την επαγγελματική σου καριέρα από τα 19, φτάνεις στα 36 και έχεις έναν τρόπο ζωής και μετά έρχεσαι μια μάσα σαν τον Παναθηναϊκό από άγχος, από χαρές, από τα πάντα. Εντάξει, θα μου λείψει, αλλά έτσι είναι η ζωή, προχωράει και πάμε στο επόμενο στάδιο. Θα πηγαίνεις στο γήπεδο. Όποτε μπορώ θα πηγαίνω, ναι. Ημέρες ένας πολύ τιμή. Συμπνίζεσαι, έκανε προπόνηση. Εντάξει, τώρα πλέον δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είμαι σε. Είναι καλοκαίρι, όπως κάθε φορά όταν τελειώνουμε το καλοκαίρι μας. Αυτό θα το συνειδητοποιήσω νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο τον Αύγουστο που θα ξεκινήσω με την ομάδα. Έχεις εικόνα του πότε η φανέλα με τον πρώτο 13 θα τρέξει στο Μαχητό Άκα, αν έπαιξε με κάποιο Όχι, Σεπτέμβρη. Όχι, δεν ξέρω, απλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πότε, τι και πώς. Αν ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είναι άνθρωπος, αυτός ήταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Νομίζω μας εκφράζει όλους αυτό. Διαμαντώσιμο. Κανονικά δεν θα έπρεπε όλοι έτσι κάτι να δίνουνε. Όλους τους έχει κάνει μάγκες. Όλους όμως. Όχι ότι δεν είναι καλοί παίκτες αυτοί που έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Διαμαντίδης ανέβαζε πάντα κάποια σκαλοπάτια. Αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές αυτής της ιδέας, στους ανθρώπους που την υλοποιήσαν, στους παραγωγούς. Σε όλους. Σε όλους πραγματικά αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που ο Παναθηναϊκός τιμάει τους ανθρώπους που τον έχουν φέρει εκεί που είναι σήμερα. Ουδής αναντικατάστατος. Εντάξει, ουδής αναντικατάστατος. Βέβαια, σε μια τέτοια μέρα είναι δύσκολο. Εντάξει, και ο Μποντιρόγκα αντικαταστάθηκε και άλλοι μεγάλοι αθλητές έχουν αντικατασταθεί.
Μέχρι να αντικατασταθεί ή να είναι αντικατάστατος, ελπίζω μια μέρα να βρεθεί ο αντικαταστάτης. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Ήρθε ο Διαμαντίδης το 2004-2005 και έκτοτε έχουμε χάσει 2-3 πρωταθλήματα με το φετινό και, αν θυμάμαι καλά, 2 κύπελα. Δηλαδή, δεν νομίζω άλλη ομάδα να τα έχει καταφέρει αυτά. Και σίγουρα το μεγαλύτερο μερίδιο επιτυχίας, εκτός από τον προπονητή τον Ομπράντοβιτς που είχαμε, ήταν σίγουρα και του Διαμαντίδη. Καλή μόνο. Ο Δημήτρης πρέπει να μείνει κοντά μας. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, μετά από κουβέντες που έχουμε κάνει, προέχει να μπορέσει να ξεκουραστεί, να δει την οικογένειά του, να μπορέσει να αποσυμπιεστεί από τόσα χρόνια συνεχής παρουσίας και συνεχούς άγχους στο γήπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα παραμείνει κοντά μας. Όπως και ο Φραγκίσκος έχει μείνει κοντά στην ομάδα, θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη να δούμε ποιος είναι ο τομέας ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Ήταν πραγματικά, κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά και ήταν πολύ συγκινητικό. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνετέλεσαν ώστε να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ. Η οικογένειά σας θέλει πάρα πολύ μεγάλους παίκτες στον Παναθηναϊκό. Να ξεκινήσουμε από τον Γκάλι, να πάμε στον Κοντίδωκα, Αβέρτισε, πάρα πολύ. Αυτός είναι ο τελευταίος μεγάλος, πολύ μεγάλος. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλος και είναι και ο τελευταίος και αυτό είναι το άσχημο. Γιατί μια παροιμία λέει, ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Πράγματι, σήμερα αισθάνομαι πολύ συγκινημένος για τη φυγή του Δημήτρη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έξω από τον Δημήτρη, που ήταν ένας πολύ μεγάλος αθλητής, αλλά και σπουδαίος άνθρωπος, ότι υπήρξαν και άλλοι αθλητές πολύ μεγάλοι που στον Παναθηναϊκό. Κατάφερε με τον Παύλο να φέραμε ό,τι ήταν πιο ωραίο στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης ήταν ο μεγαλύτερος άνθρωπος. Ναι, είναι αλήθεια, δεν το λέω για να τον κολακέψω. Αλλά πραγματικά ήταν το κάτι το ξέχωρο. Κάτι το ξέχωρο όχι μόνο από πλευράς παικτικής, αλλά κυρίως ανθρώπινης. Ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος και συνεχεία σπουδαίος αθλητής. Πράγματι, ορισμένοι άνθρωποι του μπάσκετ τον έσπρωξαν στο Παναθηναϊκό και εμείς απλόχερα με τον αδερφό μου τον Παύλο τον επήραμε στην ομάδα μας και με τον Δημήτρη Μεγαλεύουλης. Θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Όχι, θα πιστέψει, είναι στην κορυφή. Γιατί αν σκεφτείτε ότι και φέτος θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα από μια-δυο ατυχίες, όπως θέλετε, πέσατε. Δεν νομίζω ότι έχει πέσει για να μην πάει στην κορυφή, αλλά θα πρέπει να πάρει νέους αθλητές για να δυναμώσει ακόμα την ομάδα, να την κάνει καλύτερη, όχι για τον ελλαδικό χώρο, αλλά τον ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ γράφτηκε ένας επίλογος μιας τρομερής αθλητικής καριέρας. Νομίζω ότι ο μύθος, η πραγματικότητα του μύθου, το παράδειγμα που δίνει ο Δημήτρης θα μείνει για πάντα. Το ελληνικό μπάσκετ έγινε πολύ μεγαλύτερο. Ένας εκπληκτικός παίκτης, κυρίως ένας εκπληκτικός χαρακτήρας. Φάνηκε από όλους που μίλησαν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είμαστε πολύ περήφανοι εμείς, Στίχημαν, που είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας. Να εμφανιστεί όλη η ζωή, η αθλητική καριέρα του Διαμαντίδη αλλά και η προσωπικότητά του μέσα από αυτό το 50 λεπτό. Ένα χρόνο πριν, αναλαμβάνοντας την θέση του Διευθύντου Συμβούλου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είχα την ευκαιρία και την τιμή να γνωρίσω από κοντά έναν παίκτη που πάντα θαύμαζα για το ταλέντο και τις ικανότητες του. Τον Δημήτρη Διαμαντίδη, φυσικά. Γνωρίζοντας τον και μαθαίνοντας περισσότερα γι' αυτόν, καταλαβαίνεις τι χρειάζεται ένας αθλητής, ένας επαγγελματίας γενικότερα, για να μείνει για πάντα στην ιστορία. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το ήθος του, η ομαδικότητά του, η αφοσίωσή του στο σύνολο και αδαμάτινος χαρακτήρας του, δημιούργησαν ένα πρότυπο αθλητή και ανθρώπου. Ένα πρότυπο που πρεσβεύει πλήρως τις αξίες, την κουλτούρα και τη σύγχρονη ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ως τέτοιο πρότυπο αναγνωρίστηκε όχι μόνο από τους συμπαίκτες του και τους φίλους της ομάδας, αλλά και τους αντιπάλους καθώς και από το σύνολο του αθλητικού κόσμου. Όλα τα ωραία όμως έχουν ένα τέλος. Ο μεγάλος αρχηγός αποφάσισε να σταματήσει την ένδοξη καριέρα του. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκινά από σήμερα με την προβολή του ντοκιμαντέρ αφιερώματος, μια σειρά ενεργειών που θα κορυφωθούν το φθινόπωρο, με την απόσυρση της φανέλας με το νούμερο 13, προκειμένου να τιμήσει την τεράστια προσφορά του στο Σύλλογο αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό συνολικότερα. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
είναι δύσκολο να είσαι ένας καλός παίχτης, ένας καλός αθλητής. Όμως είναι σπάνιο να είσαι καθολικός παίχτης. Μέλος μιας ομάδας που την πιστεύεις και σε πιστεύει τον ίδιο. Για την αξία που της δημιούργησες και της δημιουργείς. Για τα χαρίσματα που της μοιράζεις και αυτή στο επιστρέφει. Μα πάνω απ' όλα είναι σπανιότερο να μπορείς να διατηρείς την ποιότητά σου ως παίκτης και ως άνθρωπος σε μια πορεία γεμάτη ανταγωνισμό και πρώτες θέσεις. Και εσύ απέδειξες πως αν και πρώτος συνεχίζεις να βλέπεις την πρωτιά συλλογικά, πράσινα, για το Παναθηναϊκό που συντρόφισε από το 2004 μέχρι και σήμερα. Ένας μπασκετικός Παναθηναϊκός εξέφρασε το όραμα και την αγάπη για το άθλημα των κυρίων Παύλου και Θανάση Γιανακόπουλου και που επάξια σήμερα συνεχίζει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πορεία του Δημήτρη από χθες, αλλά και για το συνεχές μεγάλωμά του. Αυτοί που είδαν στο πρόσωπο του Δημήτρη Διαμαντίδη την ενσάρκωση του οράματός τους, που πίστεψαν σε όλο αυτό που μπορούσε να δημιουργήσει για τη διεκδίκηση και την κατάκτηση της κορυφής που άξιζε σε αυτή την ομάδα. Έτσι και εμείς στη Στοίχημαν πιστέψαμε σε αυτό το όραμα και έχουμε επενδύσει μαζί σε αυτό. Αυτό το συλλογικό όραμα συνεχίζει να εγγράφεται σε όλα τα πολύτιμα μέλη αυτής της κορυφαίας ομάδας που αποτελούν τους ακούραστους και άξιους πρεσβευτές της. Για τα βήματα μπροστά, για τη νίκη, για όσο θα υπάρχουν κορυφαίες ομάδες, για όσο θα υπάρχουν κορυφές, η Στοίχημαν, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα, στέκεται δίπλα σε όλους αυτούς που επιζητούν την πρωτιά και την καταφέρνουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κοινή μας ιδέα, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της Στοίχημαν, να δημιουργήσουμε αυτή την εξαιρετική ταινία ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μεγάλου αρχηγού του Δημήτρη Διαμαντίδη. Η διοίκηση της ΚΑΕ, ο Αριστείς Χριστόπουλος, το τμήμα μάρκετινγκ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Πάνος Κωνσταντόπουλος και το τμήμα μάρκετινγκ της Στοίχημαν και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κοντός συνέβαλαν στα μέγιστα για την υλοποίηση αυτού του project. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και σας καλωσορίζουμε σε αυτή την πρώτη προβολή. Δημήτρη Διαμαντίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι η ιδέα αυτή, εμένα μου το είπε πρώτα ο Αριστείδης ο Χριστόπουλος, ότι πρέπει να γίνει ένα ντοκιμαντέρ για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, καταλάβαμε αμέσως ότι μόνο εύκολο δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι ανεξάντλητοι όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν, αλλά για αν θέλει κάποιος να αποτυπώσει τον Δημήτρη, θα πρέπει να είναι ήσυχος. Δηλαδή θα πρέπει να πάει ήσυχα-ήσυχα στα βήματα του Δημήτρη, όπως μας έμαθε όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς πολλά λόγια, να πιάσει τον παλμό και τους ανθρώπους που ουσιαστικά είναι αυτοί που έφτασαν τον Δημήτρη μέχρι εδώ, που τον βοήθησαν, που ο ίδιος τους εκτιμά πολύ. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που θα μπορούσαν να μιλήσουν. Εμείς επιλέξαμε σιγά σιγά να πάμε σε όλη τη διαδρομή.